Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας όλες αυτές τις μέρες τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, νιώθω ότι ή εγώ ζω σε άλλη χώρα ή ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησής του βιώνουν μια εικονική πραγματικότητα. Νιώθω, όπως και όλοι οι Έλληνες νιώθουν, ότι ο κύριος Τσίπρας αναπαύεται πάνω στο αλαζονικό του συννεφάκι και θεωρεί πως είναι πρωθυπουργός. Έχει την ψευδαίσθηση ότι κυβερνά και ότι ο ρόλος του είναι ιστορικός. Θεωρεί ότι η μοίρα τον διάλεξε να φέρει σε πέρας μια εθνική αποστολή. Δυστυχώς όμως για αυτόν η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσω να την αναδείξω, ώστε ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Λυπάμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, που θα σας ξυπνήσω και θα σας χαλάσω το όνειρο, αλλά θα πρέπει να σας ζητήσω να ανατρέξουμε ένα χρόνο πίσω. Τότε που ήσασταν κομμουνιστής και συζητούσαμε τον προϋπολογισμό του 2015. Αξίζει να θυμηθούμε και μαζί με μας και ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Ποια ήταν τότε η οικονομική κατάσταση της χώρας, ποια προοπτική διαγραφόταν, τι λέγατε κύριε Τσίπρα εσείς και οι σημερινοί υπουργοί σας, τι υποσχόσασταν ως αντιπολίτευση και τι κάνατε τελικά ως κυβέρνηση. Παράλληλα, αξίζει να δούμε τι σημαίνει για τον τόπο ο πρώτος αριστερός προϋπολογισμός. Τι συνέπειες έχει για την εθνική οικονομία. Τι συνέπειες έχει για τους πολίτες και την κοινωνική συνοχή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιο καιρό πέρυσι, μετά από πολλές και επώδυνες θυσίες, τα δημόσια οικονομικά κατέγραφαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Η χώρα είχε κάνει τα πρώτα βήματα ανάπτυξης, προβλεπόταν να πάει ακόμη πιο γρήγορα, η χρονιά έκλεινε με αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7% και υπολόγιζαν ότι το 2015 θα είχαμε ανάπτυξη που θα έφτανε το 2,9% του ΑΕΠ. Η ανεργία ήδη είχε αρχίσει να μειώνεται και ήταν βέβαιο πως θα μειωνόταν ακόμη περισσότερο. Τέτοιες μέρες πέρυσι, ο Πρωθυπουργός, από τη θέση της αντιπολίτευσης, συνέχιζε την πολιτική απάτη που ήδη είχε στήσει. Βεβαίωνε πως θα εφαρμόσει το δίθεν πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δεσμευόταν να σκίσει το μνημόνιο και να καταργήσει όλους τους εφαρμοστικούς νόμους. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, δεν έχετε σκίσει ακόμα το μνημόνιο? Γιατί δεν φαίνεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου να καταργήσετε το μνημόνιο? Τι σας κρατά και τι σας ευμεύει? Μήπως πρέπει να συνεννοηθείτε με τη φίλη σας, την κυρία Αγγέλα? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέτοιο καιρό πέρυσι, ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μοίραζαν περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Υποσχόνταν στους πάντες τα πάντα. Κατάργηση του έμφυα, χορήγηση της 13ης σύνταξης, αύξηση του κατώτατου μισθού, τέλος στα επώδυνα μέτρα, συσάχθεια για τα κόκκινα δάνεια, κανένα σπίτι στα χέρια των κογλήφων. Τέτοιες μέρες, στις 7 Δεκεμβρίου, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο κύριος Τσίπρας τόνιζε με στόμφο: «Εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε υπογραφές σε σχέδια εξαθλίωση του λαού μας». Και αμέσως μετά πρόσθετε: «Όποιος υπηρετήσει το μνημόνιο δεν βρίσκει εύκολα την πόρτα της εξόδου». Λίγες μέρες αργότερα, στηριζόμενος στη βοήθεια της Χρυσής Αυγής και των ΑΝΕΛ, ο σημερινός Πρωθυπουργός απέκρουε τη συνένεση που απαιτεί το Σύνταγμα
για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ποδοπατούσε ουσιαστικά το Σύνταγμα και προκαλούσε πρόωρες εκλογές. Έβαζε πάνω απ' όλα τη βουλημία του για την εξουσία. Τίποτε άλλο. Μέχρι τότε βέβαια ο κύριος Τσίπρας αγνοούσε τη λέξη συνένεση. Την έμαθε όμως τώρα, μόλις πριν από μία εβδομάδα. Τώρα που βρέθηκε μπροστά στα αδιέξοδα της ανεύθυνης πολιτικής του. Τώρα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα του τρίτου μνημονίου που ο ίδιος υπέγραψε. Τα όσα ακολούθησαν είναι γνωστά σε όλους. Κέρδισε τις εκλογές με ψέματα και υποσχέσεις, έφτιαξε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, ξεκίνησε ανεύθυνα πειράματα χωρίς κανένα σχέδιο. Από τον επομένη μέρα, κάθε μία από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οχυρωμένη σε ένα Υπουργείο, άρχισε να φτιάχνει το δικό της πλάνο. Σχέδιο ευρωδραχμής, παράλληλα νομίσματα, ρυφηφή στην Τράπεζα της Ελλάδος, Plan B. Για 6 μήνες, ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσεις του, αλλά και ο κύριος Καμένος με τους ΑΝΕΛ, έπαιζαν ανεύθυνα και επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος της χώρας, σε βάρος του ελληνικού λαού. Έκαναν στάση πληρωμών, αυξάνοντας τις οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, έκαναν εσωτερικό δανεισμό, αναγκαστικό δανεισμό, σκουπίζοντας τα διαθέσιμα όλων των ταμείων. Προκάλεσαν νέα ύφεση, νέα έκρηξη της ανεργίας, νέα ελλείμματα. Έκαναν τάχα μου και δημοψήφισμα για να εκβιάσουν, λέει, την Ευρώπη. Έβγαλαν έτσι τη χώρα εκτός προγράμματος που οι ίδιοι δεσμεύτηκαν να σεβαστούν. Τι έκαναν μετά? Έκλεισαν τις τράπεζες και επέβαλαν capital controls. Έσυραν τη χώρα στην άκρη του γκρεμού, στο χείλος της καταστροφής. Πραγματικά, κύριε Τσίπρα, αναρωτιέμαι, έχετε συνειδητοποιήσει το κακό που έχετε κάνει στον τόπο? Έχετε κατανοήσει ότι οδηγείτε τη χώρα σε ξέρα? Δυστυχώς για τον τόπο, κύριε Πρόεδρε της ελληνικής κυβερνήσεως, βλέποντας τα καμώματά σας και ακούγοντας τα όσα λέτε δεξιά και αριστερά, πολύ αμφιβάλλω αν έχετε αίσθηση της πραγματικότητας. Λυπάμαι και ανησυχώ, κύριε Τσίπρα, διότι σε μια εποχή που συντελούνται τεκτονικές αλλαγές, κυριαρχεί η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα. Εσείς αποδεικνύεστε κατώτερος των περιστάσεων και βάζετε σε κίνδυνο το μέλλον του τόπου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία, ως σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη, έχει δικαιωθεί ιστορικά για τις επιλογές της. Είναι η παράταξη που ποτέ δεν πρόταξε το κομματικό συμφέρον πάνω από το καλό του τόπου. Είναι η παράταξη που πάντα αψηφούσε το πολιτικό κόστος για το καλό της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία έχει δικαιωθεί από την επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου ενέταξε τη χώρα στην τότε Ενωμένη Ευρώπη. Έχει δικαιωθεί από την πολιτική του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που τόσο λησαλέα πολεμήθηκε από τις τότε δυνάμεις του λαϊκισμού. Βέβαια, όλες αυτές τις δυνάμεις έχουν μετακομίσει κατά την πλειοψηφία τους εσάς, κύριε Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δικαιωθεί επίσης από την πολιτική του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος κατάφερε να τονώσει το διεθνές κύρος της Ελλάδος και να καταστήσει τη χώρα μας σημαντικό παίκτη στην Ανατολική Ευρώπη. Η πολιτική αυτή δικαιώθηκε με τη στάση που πήρε ο πρώην Πρωθυπουργός στο σχέδιο Ανάν για την Κύπρο και το βέτο στο Βουκουρέστι. Την πολιτική με τη Ρωσία για την κατασκευή των αγωγών φυσικού αερίου που θα μετέτρεπαν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης. Επιπλέον, η Νέα Δημοκρατία έχει δικαιωθεί από την πολιτική του Αντώνη Σαμαρά, που σε μια δύσκολη συγκυρία ανέλαβε τη χώρα και την έσωσε από βέβαια καταστροφή. Έχει δικαιωθεί τέλος από την υπεύθυνη στάση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αλλά και όλων των βουλευτών της, όταν το προηγούμενο καλοκαίρι έβαλαν πλάτη για να κρατηθεί η χώρα στην Ευρωζώνη. Να μην πάει σαν εξέλεκτη χρεοκοπία
να μην ζήσει ανεξέλεκτη κοινωνική τραγωδία. Καλό θα ήταν να ανασύρουμε στη μνήμη μας επίσης ποια ήταν η στάση των υπουργών και των στελεχών της κυβέρνησης εκείνες τις δύσκολες ώρες. Να θυμηθούμε τι έλεγαν και τι έπραταν ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και τα άλλα παιδιά από τις συνιστώσεις. Επειδή με περίθιος προθράσος, κύριε Τσίπρα, κατηγορήσατε στη δήλωσή σας μετά το Συμβούλιο... Παρακαλώ, ησυχία κάντε. Ένα λεπτό, κύριε Πλακητάκη. Ευχαριστώ, συνεχίστε. Επειδή, κύριε Τσίπρα, κατηγορήσατε μετά το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και εμένα προσωπικά, για ανευθυνότητα και λαϊκισμό, να σας θυμίσω, γιατί μάλλον έχετε ασθενή μνήμη, ότι το καλοκαίρι, όταν είχατε χάσει τη δεδηλωμένη, η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας, σας έδωσαν οξυγόνο για να παραμείνετε στην καρέκλα σας. Γι' αυτό, καλό θα είναι, όταν μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία, να μετράτε τα λόγια σας και να μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει διαχρονικά και την εθνική και την κοινωνική της ευαισθησία. Με τη στάση μας αποτρέψαμε την εθνική τραγωδία που με τους ανεύθυνους χειρισμούς της συγκυβέρνησής σας παραλίγο να προκαλέσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον περασμένο Σεπτέμβρη, από την ώρα που έκαναν τη δεύτερη κυβέρνησή τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, άρχισαν να εφαρμόζουν ό,τι ακριβώς κατηγορούσαν και ό,τι ακριβώς απέκλειαν. Είδαμε από την ώρα εκείνη να αποκαλύπτονται αλλά και να προετοιμάζονται αλλεπάλληλα επώδυνα μέτρα, όπως αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά που θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα, αύξηση στην εισφορά αλληλεγγύης που ήδη είχε αρχίσει να μειώνεται, αύξηση στο φόρο εισοδήματος στα ενίκια, αύξηση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες, επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, αύξηση στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, χαράτσι στα τέλη κυκλοφορίας. Ειδικά για τους αγρότες, ο αριστερός προϋπολογισμός επιφυλάσσει αλλεπάλληλα χτυπήματα, όπως αύξηση εισφορών στον ΟΓΑ, αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος, μείωση της επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Η πολιτική που προαναγγέλει ο προϋπολογισμός βασίζεται στην αύξηση των φόρων και όχι στη συγκράτηση των δαπανών. Όμως, όταν σκοτώνεις με φόρους και εισφορές την οικονομία, δεν μπορείς να παριστάνεις τον έκπληκτο, ούτε να ρωτάς γιατί δεν αποδίδουν τα μέτρα που πήρες, ούτε να έρχεσαι και να ξαναβάζεις το χέρι στην τσέπη εκείνου που ήταν συνεπής. Συμπέρασμα, η συγκυβέρνηση υπονομεύει την τόπια παραγωγή, στραγγαλίζει την πραγματική οικονομία, συρρυκνώνει την απασχόληση, βάζει τα φόπλακα στις ελπίδες των νέων μας να βρουν μια δουλειά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός που έφερε η συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου αναδεικνύει την ασυνέπεια και την ανευθυνότητά τους. Ο προϋπολογισμός που συζητούμε, ο πρώτος αριστερός προϋπολογισμός, περιλαμβάνει νέους φόρους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όλα αυτά πέρα από το πακέτο των 500 εκατομμυρίων ευρώ που μόλις ψηφίστηκε τον Νοέμβριο. Ο προϋπολογισμός είναι αντιαναπτυξιακός αλλά και κοινωνικά άδικος. Αποκαλύπτει την πολιτική απάτη που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναδεικνύει την ασυνέπεια και την αναξιοπιστία τους. Διαλύει το μύθο της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας. Αποδεικνύει ότι οι υποσχέσεις ήταν και ψεύτικες και κάλπικες. Και αυτό ισχύει προπάντων για τις συντάξεις. Υποσχόταν προεκλογικά
ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τη χορήγηση της 13ης σύνταξης. Τώρα, αφού καταρρίσαν τη 12η σύνταξη με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, ετοιμάζουν νέες δραματικές περικοπές. Από το καλοκαίρι περιέκοψαν κατά 2% τις κύριες συντάξεις και κατά 6% τις επικουρικές συντάξεις. Αφαίρεσαν ήδη από τους συνταξιούχους 422 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σταματούν όμως εδώ. Με τον πρώτο προϋπολογισμό, όπως οι ίδιοι παραδέχονται στην εισηγητική έκθεση, ετοιμάζονται να πάρουν από τους συνταξιούχους στη νέα χρονιά πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σωρευτικά για το 2015 και το 2016 κόβουν από τις συντάξεις πάνω από 2 δισεκατομμύρια 160 εκατομμύρια ευρώ. Ετοιμάζονται να κάνουν τη σύνταξη φιλοδόρημα. Και αυτό είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα της αντικοινωνικής τους πολιτικής. Είναι η πιο τρανή απόδειξη της ασυνέπειας και της αναλγησίας τους. Είναι η απάτη που οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν θα αφήσουν να περάσει απαρατήρητη. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η ασυνέπειά τους δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Υποσχόταν να προστατεύσουν σε κάθε περίπτωση την πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς. Εξαπατούσαν τον κόσμο, το θυμάστε όλοι, λέγοντας «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Μόλις πρόσφατα ψήφισαν νόμο που άνοιξε για πρώτη φορά την γεκόπορτα για τους πληστηριασμούς. Έγιναν εφιάλτης για κάθε δανειολήπτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Υποσχόταν προεκλογικά τη διατήρηση του ΕΚΑΣ. Και τώρα τι κάνουν? Κόβουν 223 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΚΑΣ, κόβουν δηλαδή τον ένα από τους 4 δικαιούχους. Υποσχόταν επίσης πάλι προεκλογικά να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, αντί να μειώνουν το φόρο κατανάλωσης, μειώνουν, κόβουν στο μισό το επίδομα για το πετρέλαιο. Παίρνουν από τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη 105 εκατομμύρια ευρώ. Πάλι προεκλογικά υποσχόταν να καταργήσουν τον έμφυα. Τώρα όχι μόνο τον διατηρούν και τον εισπράττουν μάλιστα σε λιγότερες δόσεις, αλλά κόβουν και 20 εκατομμύρια ευρώ από τις απαλλαγές που ακυρώνουν. Υπόσχονταν επίσης δικαιότερη κατανομή βαρών. Τώρα τι κάνουν? Βάζουν ακόμη περισσότερους φόρους, βάζουν 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ νέους φόρους. Γονατίζουν τους πάντες, αγρότες, παραγωγούς, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, συνταξιούχους, νοικοκυριά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισμός ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει πως όσα έλεγαν για δήθεν κοινωνική ευαισθησία ήταν απλά ένας μύθος. Οι νέοι φόροι δεν είναι μόνο αβάστακτοι, δεν είναι μόνο υπονομευτικοί σε κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας. Είναι και κοινωνικά άδικοι. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι αυξάνονται περισσότερο οι έμεσοι φόροι. Οι φόροι δηλαδή που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Απόδειξη: οι φόροι που πλήττουν τους φτωχότερους συμπολίτες μας περισσότερο από τους πλουσίους. Ανάλογο είναι και το μήνυμα από την εφαρμογή του πολύκροτου νόμου για την ανθρωπιστική κρίση. Όταν στις αρχές του χρόνου έφεραν για ψήφιση το νόμο εκείνο, δεσμευόταν να διαθέσουν 200 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα βέβαια ο αρμόδιος υπουργός ομολογεί ότι θα διατεθούν μόλις 108 εκατομμύρια ευρώ και του χρόνου ακόμη λιγότερα. Ανάλογο είναι το μήνυμα για όλες τις κοινωνικές δαπάνες. Κόβουν το ΕΚΑΣ, κόβουν κοινωνικά επιδόματα, κόβουν συντάξεις και την ίδια στιγμή αυξάνουν τα βάρη για τα λαϊκά εισοδήματα, αυξάνουν τους φόρους, αυξάνουν τα τέλη, αυξάνουν ακόμα και τις τιμές στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να συσκοτήσει, να εξαπατήσει και να ρίξει αλλού τις ευθύνες της. Είναι κραυγαλαία η απόπειρά της να ωρεοποιήσει τα μεγέθη του προϋπολογισμού. Είναι θεαματική η προσπάθειά της να κατασκευάσει ψεύτικες εικόνες. Τα νούμερα όμως που παρουσιάζει δεν βγαίνουν. Δεν έχουν καμία εσωτερική συνοχή. Δεν είναι αξιόπιστα. Ο προϋπολογισμός της αριστεράς αποκαλύπτει πολλά. Αποσιωπά όμως ακόμη περισσότερα. Αποσιωπά προπάντων τις δραματικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αποσιωπά την καταστροφή που συντελέστηκε σε βάρος των μετόχων των τραπεζών, αλλά και του δημοσίου, των φορολογουμένων δηλαδή. Αποσιωπά την αλήθεια και πανηγυρίζει για το έγκλημα που διέπραξε. Τώρα πανηγυρίζει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα χρειαστούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που υπολογιζόταν αρχικά, αλλά μόνο τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνο όμως που δεν λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι η συνολική αξία που είχαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το καλοκαίρι του 2014 έφτανε τα 37,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα τις ξεπούλησε για μόλις 800 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνο όμως που δεν λέει είναι ότι με τη διαδικασία που επέλεξαν οι αξίες των τραπεζικών μετοχών εξαϊλώθηκαν, εξανεμίστηκαν. Και θέλω να καταθέσω στα πρακτικά την τελευταία έκθεση της νομισματικής πολιτικής, ενδιάμεση έκθεση του 2015, όπου λέει χαρακτηριστικά «Η επιδείνωση των συνδικών στις αρχές του 2015 έχει συνέπειες για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την ανίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών». Θα καταθέσω πρακτικά. Χάθηκαν σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, από το Δημόσιο δηλαδή, και άλλα 17 δισεκατομμύρια ευρώ από τους Έλληνες μικρομετόχους. Με τις μεθοδεύσεις της, η κυβέρνηση της αριστεράς προκαλεί τεράστια οικονομική καταστροφή σε βάρος του δημοσίου, σε βάρος των μικρομετόχων. Οδηγεί ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα στον αφελληνισμό. Και αυτό, κύριε Τσίπρα, δεν είναι απλά ένα λάθος. Είναι έγκλημα. Γι' αυτό το λέμε άλλη μία φορά. Ας πάψει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ας ετοιμάσει την απολογία της. Οι ευθύνες της είναι τεράστιες. Πραγματικά, αναρωτιέμαι, κύριε Τσίπρα, είσαστε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της πολιτικής σας? Είσαστε ικανοποιημένος με τη συμφορά και το δράμα που έχετε φάρει στον ελληνικό λαό με την πολιτική σας? Είσαστε ικανοποιημένος με το κατήφορο της χώρας? Κοιμάστε ήσυχος τα βράδια, κύριε Τσίπρα? Τι έχετε να πείτε? Τι έχετε να παρακαλώ, πείτε αυτό το λαό μην που απαντάτε. Το κοροϊδέψατε και προδώσατε τις προσδοκίες του? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι επιτέλους ανάγκη να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται χωρίς πηξίδα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να προχωρά χωρίς κανένα απολύτως σχεδιασμό. Δεν γίνεται να αλλάζει ο κόσμος γύρω μας και στη γειτονιά μας να αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης και εμείς να παραμένουμε θεατές. Είναι ανάγκη επιτέλους να μπει ένα τέλος στην αδράνεια. Να αξιοποιήσουμε το πακέτο Γιούκερ 35 δισεκατομμυρίων ευρώ που εμείς, η κυβέρνηση Σαμαρά, το έφερε στην χώρα μας. Να ξεκινήσουν οι μηχανές της ανάπτυξης. Να δοθεί έμπραξη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να ολοκληρωθούν τα έργα, όλα τα μεγάλα έργα που καρκινοβατούν. Είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο για ένα γόνιμο επενδυτικό με περιβάλλον. Και βέβαια, να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις.
να προχωρήσει η αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου, να δοθεί έμφαση στις ατομομηχανές, της βιομηχανία μας, στον τουρισμό, στην ναυτιλία μας, να μην υπάρξει καμία υπονόμευσή τους από χρεοκοπημένες ιδεολειψίες, να έρθουν νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος για ένα κράτος σύμμαχο του πολίτη, αρρωγό και όχι χειραγωγό της επιχειρηματικότητας, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού, με συνεχή περιορισμό της γραφειοκρατίας, με διαφάνεια, με αξιοκρατία. Είναι ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν οι ρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε να υπάρξει ουσιαστικά επιτάχυση της δικαιοσύνης. Το απαιτεί και η κοινωνία και η οικονομία. Είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να σταματήσει τους πειραματισμούς και τους αυτοχειριασμούς στην παιδεία, να επιδιώξει την ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμισή τους, αλλά και τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Όχι σε ιδεολειψίες, όχι σε μονικές αντιλήψεις που βλέπουν σαν ρετσινιά την αριστεία. Χρειάζεται ταυτόχρονα να σταθεί αρρωγός η πολιτεία στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, στην αστυνομία, την πυροσβεστική, το λιμενικό, στους γυναίκες και στους άνδρες που ξενυχτούν και διακινδυνεύουν για την ασφάλειά μας. Θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω την έντονη ανησυχία μας για το μεγάλο διεθνές προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα. Πρόβλημα για το οποίο η κυβέρνησή σας έχει τεράστιες ευθύνες. Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και την τελευταία ώρα, να μην αφήσει να πάρουν τα πράγματα δραματικές διαστάσεις. Και κάτι ακόμη, σε ώρες κρίσιμες για τα εθνικά μας ζητήματα, η κυβέρνηση αποφασίζει περικοπές στις πιστώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και αποδυνάμωση της διπλωματικής παρουσίας της χώρας μας στο εξωτερικό. Είναι λάθος που δεν πρέπει να συμβεί. Και μην ξεχνά, στα εθνικά μας ζητήματα δεν χωρούν ούτε υποχωρήσεις, ούτε παραχωρήσεις. Από τις πάγιες εθνικές μας θέσεις δεν μπορεί να γίνει ούτε βήμα πίσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός που συζητούμε αποκαλύπτει την απάτη του ΣΥΡΙΖΑ και γκρεμίζει τους μύθους της αριστεράς. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι ρεαλιστικός. Δεν βγαίνει, δεν εμπλέει εμπιστοσύνη. Είναι αδύνατον να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους. Είναι εξωπραγματικός, είναι κοινωνικά άδικος, είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Στραγγαλίζει με τους φόρους όποιον παράγει σε αυτή τη χώρα. Μειώνει τα λαϊκά εισοδήματα, μειώνει τις συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνει κι άλλο το ΑΕΠ, διώχνει επενδύσεις, διώχνει την ανεργία, αυξάνει το δημόσιο χρέος. Ο προϋπολογισμός της αριστεράς δείχνει ότι το 2016 θα είναι πολύ χειρότερο από το 2015. Δείχνει πως με κυβέρνηση αριστεράς θα λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα. Δυστυχώς για τον τόπο, αλλά και για τον ελληνικό λαό, το σχέδιο αυτό του προϋπολογισμού δεν το συνέταξε η κυβέρνηση, αλλά τα στελέχη των δανειστών. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν συνετάχθη στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, αλλά στις σουίτες του Χίλτον. Παρακαλώ. Καταλαβαίνω την αγωνία σας, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεστε μπροστά στην πραγματικότητα του τρίτου μνημονίου που εσείς οι ίδιοι υπογράψατε. Καταλαβαίνω την ταραχή σας, άρα σας συστήνω ψυχραιμία, ηρεμία. Κύριε Τσίπρα,
Ξεκινήσατε ως επαναστάτης για να αλλάξετε την Ευρώπη και γυρίσατε στην πατρίδα ως σκλάβος της Ευρώπης. Ξεκινήσατε ως ιεραπόστολος μιας ιδέας και μετατραπήκατε ως μεσάζοντας μεταξύ της κυρίας Μέλκε και του κυρίου Σόιμπλε. Σηκώσατε τη σημαία της Επανάστασης απέναντι στους τοκογλύφους και καταλήξατε ραντιέρες του διεθνούς κεφαλαίου. Ξεκινήσατε να αποκαταστήσετε την τιμή, την υπόλοιψη, την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και καταλήξατε η ντροπή των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές δηλώνουμε ξεκάθαρα τη θέση μας. Θα καταψηφίσουμε αυτό τον προϋπολογισμό και καλό να πράξουν το ίδιο και οι συνάδελφοι βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Γιατί από μας θα εξαρτηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Από μας θα εξαρτηθεί ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουμε. Η μοίρα μας βρίσκεται στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.